Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο τηλεόρασης. Θα περάσουμε αμέσως στα θέματά μας αναλυτικά. Τα δόντια του θα δείξει από αύριο χειμώνας για πρώτη φορά φέτος. Πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται ακόμα και σε περιοχές με σχετικά χαμηλό υψόμετρο τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το νέο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η Περιφερειακή Ρότα των Σερών είναι σε πλήρη ετοιμότητα, με τον Αντιπεριφερειάρχη να δηλώνει πως τόσο τα δικά του χιονιστικά όσο και το εργολάβου είναι σε θέση μάχης για οτιδήποτε συμβεί. Πυκνές χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλά σχετικά υψόμετρο αναμένονται τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το νέο επικυροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο καιρός θα επιδεινωθεί σημαντικά με κατά τόπους επικίνδυνα φαινόμενα από το απόγευμα της Τετάρτης έως και την Παρασκευή. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες, οι τοπικές χαλαζοπτώσεις και οι πυκνές χιονοπτώσεις στα υπηρωτικά και ορεινά. Στις Σέρρες τα φαινόμενα θα ενταθούν από το απόγευμα της Πέμπτης έως και το βράδυ. Αναμένονται καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις από σήμερα. Βέβαια, όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Σερών, δεν θα έχουμε κάποιο θέμα σήμερα. Και χιονοπτώσεις τα ημιωρινά. Τώρα, από ό,τι σας είπα, στην περιφερειακή ενότητα Σερών σήμερα δεν πιστεύω να έχουμε κάτι. Από ό,τι φαίνεται από αύριο, από τις μεσημεριανές ώρες μέχρι και τις βραδινές, θα έχουμε κάποιες χιονοπτώσεις. Δεν φαίνεται να είναι έντονες. Αλλά σας είπα ότι από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ υπάρχει περίπτωση να δούμε χιόνι και μέσα στην πόλη των Σερών. Τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα έκτακτα δελτία επικαιροποιούνται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Εμείς είμαστε σε αναμονή οτιδήποτε προκύψει να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε. Το φαινόμενο θα διαρκέσει για πολύ λίγες ώρες, αν και το έκτακτο δελτίο ισχύει έως και το μεσημέρι της Παρασκευής, χωρίς όμως να φαίνεται πως την Παρασκευή στις Σέρρες θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ναι, πιστεύω στα ορεινά θα έχουμε χιονοπτώσεις, έτσι, τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Σας είπα, δεν θα είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας, θα είναι από το μεσημέρι απόγευμα μέχρι και τις βραδινές ώρες. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών είναι σε πλήρη ετοιμότητα, με τον Αντιπεριφερειάρχη να δηλώνει πως τόσο τα δικά τους εκχιονιστικά όσο και του εργολάβου είναι σε θέση μάχης για οτιδήποτε συμβεί. Τα αυτοκίνητά μας όλα είναι τεσταρισμένα, υπάρχει επάρκεια αλατιού. Έχουν, όπως σας έχω πει, στις τέσσερις γωνίες του νομού πάει επαρκής ποσότητες και αναφέρομαι σε περίπου 100 τόνους στην κάθε πλευρά. Έχει ενεργοποιηθεί ο εργολάβος που έχουμε από καιρό, έτσι ώστε αν χρειαστεί να ξεκινήσει από την Αλιστράτη, από την Παλαιοκόμη, από τον Προμαχώνα, αν και όπως φαίνεται ότι θα είναι στα ψηλά, δηλαδή θα μας απασχολεί στην πλευρά, στην επάνω πλευρά, όσον στα ορεινά, δηλαδή, αν θα χρειαστεί να κάνουμε παρέμβαση ή όχι. Δηλαδή, λαϊλιά, ορεινή, βροντού, ίσως και συντική, ίσως και, αλλά μιλάμε, δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσουν και το ύψος των χιονιού. Δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όταν είσαι εξέλιξη το φαινόμενο, καλά είναι να προσέχουμε, να περιμένουν λίγο. Από εκεί και πέρα οι υπηρεσίες θα πάνε, τα αυτοκίνητα θα είναι εκεί, οι άνθρωποι μας θα είναι εκεί και ό,τι χρειαστεί, όπου χρειαστεί, θα είμαστε έτοιμοι. Έχουμε συνεννοηθεί με τους Δήμους, έχουν και αυτοί επάρκεια όσον αφορά από αλάτι, τα μηχανήματά τους και ελπίζω να πάμε καλά. Την πολλή ετοιμότητα φοβόμαστε σε αυτή τη χώρα, πάντως, κύριε Σπυρόπουλο, που την έχουμε πατήσει. Θα σας πω κάτι το οποίο πραγματικά εμένα με κάνει περήφανο. Αν θυμάστε και κατά το παρελθόν είχαμε χιονοπτώσεις και οι ίδιοι είχατε παραδεχτεί ότι είχαμε αμεσότητα. Και αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι μας, τα ξέρετε, το μυστικό είναι το εξής. Αν έχεις τη δυνατότητα να έχεις τα μηχανήματα, αν έχεις τους ανθρώπους που είναι από την περιοχή, κυρίως οι χειριστές μας, όλοι είναι από την περιοχή που πηγαίνουν. Όταν ξέρεις το αυτοκίνητό σου, όταν ξέρεις τις δυνάμεις, όταν μπορείς να ανεφοδιαστείς εκεί κοντά και όταν γνωρίζεις ότι αν είσαι από τη Βροντού, ας πούμε, ο χειριστής που θα φύγει για μας είναι από την περιοχή. Ο χειριστής που θα πάει στον Προμαχώνα γνωρίζει την περιοχή, αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα και αυτό θα πρέπει να το εφαρμόσουν και άλλες περιοχές. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος πολιτικής προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Σερών ζητά από τον κόσμο, όταν τα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη, καλό θα είναι να βρίσκονται στο σπίτι τους και όχι στο δρόμο. Για οτιδήποτε τους συμβεί, να καλούν αμέσως στο 100 ή στο 112. Καταρχήν, όταν είναι σε έξαρση τα φαινόμενα κτλ. Και θέλουμε να μετακινηθούμε ακόμη και με το αυτοκίνητο, καλό είναι να πάρουμε το 100 για να δούμε για τη βατότητα του οδικού δικτύου. Από εκεί και πέρα, όταν είναι σε έξαρση τα φαινόμενα, καλό είναι να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Και υπομονή, να έχουμε υπομονή. Εντάξει, είναι λίγες ώρες, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, λίγες ώρες θα διαρκέσει.
τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, έτσι. Στο Λαϊλιά, πότε μπορούν να πάνε οι οικογένειες, Σαββατοκύριακο θα πάνε, θα έχετε ανοίξει και τον δρόμο. Ο δρόμος πάντα στέλνουμε μηχάνημα στο Λαϊλιά, έτσι, όταν είναι ανοιχτό το σαλέ. Εντάξει, δεν θα υπάρχει πρόβλημα για τον κόσμο να επισκεφτεί το Λαϊλιά. Πιστεύω πως ναι, ναι, ναι. Στα 4.781.000 ευρώ έχει εκτοξευθεί το χρέος του Δήμου Σερών προς τη ΔΕΙΑΣ, ενώ γνωρίζαμε μέχρι τώρα 2,5 εκατομμύρια πως ήταν το χρέος. Το ποσό αυξήθηκε καθώς εντοπίστηκαν 175 νέα υδρόμετρα, τα οποία δεν είχαν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα η κατάσταση να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Το πρόβλημα για τη ΔΕΙΑΣ φαίνεται πως είναι μεγάλο, καθώς οι πληροφορίες θέλουν το διευθυντή της επιχείρησης, το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της επιχείρησης, να θέτει θέμα αποστολή οφειλών του Δήμου προς την εφορία και λήψη απόφασης για λοιπές οικονομικές ενέργειες. Νέα βόμβα στα θεμέλια Δήμου και ΔΕΙΑΣ, καθώς ενώ μέχρι σήμερα γνωρίζαμε πως το χρέος του Δήμου προς την επιχείρηση ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, τελικά το ποστό είναι διπλάσιο και φτάνει στα 4.781.000 ευρώ. Το ποσό αυξήθηκε καθώς εντοπίστηκαν 175 νέα υδρόμετρα, τα οποία δεν είχαν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα η κατάσταση να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Το θέμα άνοιξε πρώτος ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης Αθανάσιος Γάτσιος, χωρίς να θέλει να ανακοινώσει τι ακριβώς συμβαίνει, με τον Αλέξανδρο Χαλκιόπουλο μέσα από την εκπομπή 2 ώρες μαζί και τη Μαρία Νάβαλη να αποκαλύπτει τελικά την αλήθεια. Με νέα του συνέντευξη, ο πρόεδρος ξεκαθαρίζει λίγο περισσότερο το τοπίο για τους Σεραίους δημότες. Σε όλα αυτά τα χρόνια, όλο και από λίγο υπήρχαν παροχές ή ρολόγια, τα οποία με το πέρας του χρόνου είτε δεν τα μετρούσε η ΔΕΙΑΣ, είτε είχαν θαυτεί κάτω από έδαφος, ειδικότερα όσον αφορά τα ποτιστικά, δηλαδή τα πάρκα και σε άλλα σημεία όπου υπήρχαν υδρόμετρα, στα οποία δεν είχαν ληφθεί οι ορθές μετρήσεις. Όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία αυτή για να συγκεκριμενοποιήσουμε και να καταλήξουμε οριστικά ποια είναι τα ρολόγια του Δήμου και της ΔΕΙΑ ανάμεσα στο του Δήμου συγκεκριμένα και των λοιπόν δημοτικών επιχειρήσεων ή όποιο ρολόι υπάρχει αμφισβήτηση από πλευρά του Δήμου, έγινε μια προσπάθεια. Αυτή ξεκίνησε περίπου πριν από κάνα εξάμεινο, να εντοπιστούν ένα προς ένα όλα τα υδρόμετρα και όλες οι παροχές που τυχόν χρησιμοποιούνται. Από εκεί προέκυψαν ρολόγια τα οποία λογαριασμοί δεν καταχωρούνταν στα βιβλία του Δήμου και αυτά υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσουν ένα ακόμα ποσό το οποίο θα αυξήσει αυτές τις οφειλές από πλευράς Δήμου προς ΔΕΙΑ. Είναι κάτι το οποίο όμως είναι σε διερεύνηση. Θα πρέπει να δούμε και τη χρήση που γινόταν και πού ανέρχεται αυτό το ποσό και είναι κάτι το οποίο είναι σε επόμενο χρονικό διάστημα, δεν είναι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι δηλαδή τα εκατομμύρια που οφείλει ο Δήμος του ΔΕΙΑ 4, μπορεί να είναι 5. Τώρα να μην μιλάμε για τα εκατομμύρια σαν να είναι έτσι κάτι. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι μπορεί να είναι διπλάσιο το ποσό, αυτό που ξέρουμε. Ναι, αυτό έχει να κάνει και με τον υπολογισμό, ο οποίος θα γίνει βάση του κανονισμού της ΔΕΙΑ, γιατί σε κάποια σημεία δεν μπορούσαμε να πάρουμε μέχρι τώρα και μετρήσεις όσον αφορά τη χρήση του νερού και τη χρέωση η οποία πρέπει να γίνει. Είναι κάτι το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενο χρονικό διάστημα. Ας τελειώσει αυτό το ζήτημα με τους ήδη καταχωρημένους λογαριασμούς και το ξεκαθάρισμα αυτών των οφειλών εκατέρωθεν και στη συνέχεια θα δούμε και ποια ρολόγια τώρα. Χρειάζεται ο Δήμος να έχει συγχρήσει. Υπάρχουν και ρολόγια ενδεχομένως τα οποία κακώς ήταν μέχρι τώρα στο όνομα του Δήμου ή σε κάποιες δημοτικές επιχειρήσεις και αυτό το ενδεχόμενο υπάρχει και όλοι αυτοί οι υπολογισμοί να οδηγήσουν τελικώς στο συγκεκριμένο αριθμό υδρομέτρων, το οποίο ενδεχομένως να ανεβάσει και την ετήσια χρέωση η οποία πρέπει να γίνεται από τη ΔΕΙΑΣ προς το Δήμο. Να διευκρινιστεί αυτό το πράγμα, πού θέλουμε τα ρολόγια ο Δήμος να τα έχει, να υπάρχει και αντίληψη περί οικονομίας των ρολογιών, όχι όπως τα παλιότερα χρόνια ότι το νερό όταν είναι του Δήμου ή όταν είναι κάποιες δημοτικές επιχείρησεις είναι απεριόριστο και χωρίς να πληρώνεται και από εδώ και πέρα να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα και να μπει σε μια γραμμή ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί εδώ και 20 χρόνια τις σχέσεις Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων. Ερωτώμενος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ απάντησε πως εκτός του ότι οι λογαριασμοί μπορεί να μην καταγραφόταν στο λογιστήριο από πλευράς Δήμου, μπορεί να υπήρχαν και ρολόγια τα οποία τώρα ανακαλύφθηκαν. Επίσης, πρέπει να γίνει ένα γενικό ξεκαθάρισμα για το ποια τελικά υδρόμετρα ανήκουν στον Δήμο και ποια όχι. Έστω και από εδώ και στο εξής. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Εγώ δεν είπα ότι μπορεί να υπάρχει και μια επιτυχία από την ίδια την επιχείρηση, τη δημοτική, όσον αφορά τις μετρήσεις και τον εντοπισμό αυτών. Είναι να υπάρχει ρολόι στο οποίο δεν λαμβανόταν η μέτρηση και απλά χρεωνόταν ένα πάγιο. Απλά. Ή χρεωνόταν μια ενδεικτική χρέωση, αυτή την οποία προέβλεπε ο κανονισμός,
ότι θα χρεωθεί σε περίπτωση μη λήψης μέτρησης. Όλα αυτά είπαμε ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν και να καταλήξουμε πρώτα στα ποια ρολόγια είναι αυτά τα οποία πρέπει να υπάρχουν, ποιες είναι οι παροχές και στη συνέχεια και στα ποσά τα οποία ενδεχομένως να οφείλονται επιπλέον από αυτά που έχουν καταγραφεί. Παρότι ο πρόεδρος της επιχείρησης ίδρυυσης και αποχέτευσης ΕΡΟΜ παραδέχεται πως οι οφειλές είναι πολύ μεγαλύτερες από όσες γνωρίζουμε, δεν αναφέρεται στο τελικό ποσό. Το ρεπορτάζ του δίκτυο τηλεόραση κατέληξε, σύμφωνα τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πως το ποσό οφειλής του Δήμου προς την επιχείρηση ανέρχεται στα 4.781.000 ευρώ. Ο Δήμος, σύμφωνα με τον κύριο Χαλκιόπουλο, έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει και σε διακανονισμό. Ούτως ή άλλως, βάσει του κανονισμού, όπως κάθε φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει οφειλές, έτσι τη δυνατότητα αυτή, το έχουμε ψηφίσει στην προηγούμενη τιμολογική πολιτική, την έχει και κάθε νομικό πρόσωπο, είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου δικαίου. Έτσι είναι και ο Δήμος. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό, γιατί εμείς τώρα θέλουμε να συνδυάσουμε την καταβολή ποσού από το Δήμο με την δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία έχουμε. Αυτό ώστε... έχετε νομικά, ο Δήμος μπορεί να το κάνει. Βεβαίως, γιατί ναι. Λέει ότι δεν μπορεί να... ο Δήμαρχος είπε: εγώ δεν μπορώ να χρηματοδοτήσω τη δημοτική επιχείρηση. Όχι, πάντοτε μιλάμε για οφειλές, έτσι. Οφειλές. Δεν μιλάμε για επιπλέον. Για αρχή 1,5 εκατομμύριο μέχρι να καταλήξει στο ποσό, κάπως. Για παράδειγμα, ναι, θα το δούμε αυτό το πράγμα. Θα το δούμε. Θα μπορούσε θεωρητικά ο Δήμος να κάνει μια ρύθμιση μέσα σε 4 χρόνια και να δίνει λιγότερα χρήματα, όπως μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Αλλά εδώ, όταν υπάρχει μετά από τόσα χρόνια τόσο μεγάλη οφειλή και υπάρχει αυτή η οικονομική συγκυρία, γι' αυτό το λόγο και ο Δήμαρχος αναφέρεται σε επιλογή στήριξης, να το πω έτσι. Δηλαδή, όταν θα μπορούσε να δώσει λιγότερα μέσα στο τρέχον έτος και τελικώς θα δώσει περισσότερα, υπό την έννοια αυτή το εννοεί, τη στήριξη προς την επιχείρηση. Δεν είναι στήριξη βοήθειας, αν και αυτή τη στιγμή υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει και την βοήθεια προς τις δημοτικές επιχειρήσεις από το Δήμο, βεβαίως υπάρχει, αλλά δεν συζητάμε γι' αυτό, συζητάμε αποκλειστικά για τις οφειλές, οπότε αυτό που λέμε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια να πετύχουμε και την επίλυση του ζητήματος και την στήριξη της ρευστότητας της ΔΕΙΑ και να προχωρήσουμε χωρίς να συζητάμε για αύξηση, γιατί όλη η συζήτηση, ξέρετε κύριε Βαϊδού, γίνεται γι' αυτό. Όλη η συζήτηση γίνεται ώστε να μην γίνει αύξηση. Επειδή πετύχαμε μια μείωση πριν από δύο χρόνια, το πιο εύκολο για τον οποιοδήποτε όταν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στη ΔΕΙΑ, το ίδιο και διαστόματος κυβέρνησης και υπουργών το ακούσαμε, αυξήστε του λογαριασμού. Αυτό όμως είναι η έσχατη λύση. Η ΔΕΙΑ αυξάνει τις ανίσπρακτες οφειλές της κάθε χρόνο περίπου κατά 800.000 ευρώ. Το πώς θα τα εισπράξει? Μόνο μέσω της εφορίας. Από τα 12 εκατομμύρια χρέη μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί στην εφορία 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα εισπράχθηκαν από αυτά? Μόλις 800.000 ευρώ. Καθώς και εδώ ισχύει η ρίση, ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Εμείς οφείλουμε να τα βεβαιώνουμε αυτά στη ΔΟΗ, ώστε να είμαστε και σύμφωνοι με την νομοθεσία. Και είναι φυσικά και αυτό το έσκατο εισπρακτικό μέτρο, όταν τα βεβαιώνει στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και αυτή προχωράει στις κατασίες τραπεζικών λογαριασμών, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δυσμενές μέτρο για τον οποιοδήποτε δημότη. Υπάρχουν υδρόμετρα τα οποία δεν έχετε ταυτοποιήσει με ιδιοκτήτη, οπότε εκείνα τα χρήματα πάνε υπερπίστεως? Υπερπίστεως δεν μπορούμε να πάμε ότι πάνε. Υπάρχουν υδρόμετρα τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια να μπορέσουμε να υπάρχει ταυτοποίηση, ειδικότερα σε κάποιες γειτονιές όπου δεν υπάρχει το αφημί στην ουσία του ανθρώπου, ο οποίος στο όνομά του είναι η παροχή. Υπάρχουν όμως και αρκετά υδρόμετρα που είναι σε όνομα αποβιώσαντος. Εκεί πρέπει να ανεβρεθούν οι ιδιοκτήτες, οι κληρονόμοι δηλαδή. Είναι μια διαδικασία την οποία κανονικά θα έπρεπε να κάνει, κατά την άποψή μου, την νομική, θα έπρεπε να την κάνει η ΔΟΗ αυτή τη διαδικασία, διότι αυτή έχει όλες τις δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, ώστε να γνωρίζει ποιοι είναι κληρονόμοι σε κάθε περίπτωση. Αρνείται να το κάνει η ΔΟΗ εδώ και χρόνια, εξ όσων έχω πληροφορηθεί, αυτή τη διαδικασία, και οφείλουμε να την κάνουμε εμείς και έχουμε προχωρήσει και σε αυτό το επίπεδο σε αρκετά καλό σημείο, ώστε τουλάχιστον να εντοπιστούν. Υπάρχουν κληρονομιές που είναι εξαδιαιρέτου, μπορεί να είναι και 5 και 6 και 10 κληρονόμοι, άλλοι να είναι στο εξωτερικό, άλλοι να είναι να μην μπορούν να ανεβρεθούν. Όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με την νομοθεσία και τον κανονισμό της επιχείρησης. Σε ό,τι αφορά τις διακοπές νερού, αυτές στην μετά κορονοϊού εποχή έχουν αυξηθεί. Ήδη εδώ και ένα εξάμηνο έχουν ενταθεί οι διακοπές από πλευράς ΔΕΙΑ. Δεν ήταν ένας άγραφος νόμος, μπορώ να το πω, ότι ουδέποτε υπήρξε νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να λέει ότι δεν μπορούμε να διακόπτουμε το νερό, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα σε μια περίοδο πρωτόγνωρη όπως ήταν η πανδημία τότε, το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να μην κόβουμε την παροχή εν ώψη απολίμανσης και εν ώψη καθαρισμού.
Υπό την έννοια αυτή, όπως το αναφέρετε, ναι, έχει παρέλθει αυτή η εποχή. Το πρόβλημα για την ΔΕΙΑΣ είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι θέλει να παραδεχθεί ο πρόεδρος Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, καθώς οι πληροφορίες θέλουν το διευθυντή της επιχείρησης στο ερχόμενο διοικητικό συμβούλιο να θέτει θέμα αποστολής οφειλών του Δήμου προς την ΔΟΗ και λήψη απόφασης για λοιπές νομικές ενέργειες. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, τότε πολύ δύσκολα θα ξεμπερδέψουν από τη συγκεκριμένη υπόθεση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και όχι μόνο. Ο πρόεδρος πάντως αυτό που αναφέρει είναι πως σκοπός είναι να λειτουργεί η ΔΕΙΑΣ χωρίς να προχωρήσει σε αυξήσεις. Να μπορέσει η ΔΕΙΑ να λειτουργήσει χωρίς να επιβάλλει αυξήσεις στους καταναλωτές. Αυτός είναι ο σκοπός. Αν δεν ήταν προεκλογική περίοδος, θα πηγαίνατε σε αύξηση? Γιατί το λέτε αυτό όσον αφορά την προεκλογική περίοδο? Θεωρητικά πάντοτε θα μπορούσαμε να λέμε ότι είναι κάποια περίοδο, είτε είναι η πρώτη από την οποία μετά από εκλογές, είτε είναι προεκλογική περίοδο. Τότε για αύξηση θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και από πέρσι ακόμα, που δεν ήταν προεκλογική περίοδο. Αλλά όταν έχουμε πετύχει μια μείωση και ξέρουμε ότι όλη αυτή η συγκυρία οφείλεται σε μια απότομη αύξηση της ενέργειας, για την οποία όμως περιμένουμε και κάποιες λύσεις. Κανένας δεν γνωρίζει του χρόνου τέτοια εποχή πόσο θα τιμολογείται η ενέργεια στη χώρα μας. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σερών για το 2021. Έχουμε εικόνα από αυτή που δίνει ζωντανά το Δημοτικό Συμβούλιο των Σερών και την Βαΐα Τιβαΐδου τηλεφωνικά κοντά μας. Καλησπέρα, Βαΐα. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Απολογισμός λοιπόν του 2021 της Δημοτικής Αρχής του Αλέξανδρου Χρυσάφη. Ένας απολογισμός που σήμερα, λόγω και του παιχνιδιού του Πανσεραϊκού, ξεκίνησε με καθυστέρηση, αλλά ήταν κάτι το οποίο είχαν συνεννοηθεί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Οπότε λοιπόν ξεκινήσαμε περίπου στις 8. Ο κύριος Χρυσάφης ξεκίνησε λέγοντας ότι καλωσορίζει με πάρα πολύ μεγάλη χαρά όλους τους συμβούλους. Υπάρχουν και κάποιοι πολίτες που βρίσκονται εδώ, πάρα πολύ λίγοι να πω την αλήθεια. Θα σας πω ότι κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι πως, επειδή ολοκληρώθηκε τώρα η ομιλία του κ. Χρυσάφη, θα το πω στην αρχή, ότι κράτησε 40-45 λεπτά και αναφέρθηκε ο κ. Χρυσάφης αποκλειστικά και μόνο στο 2021. Δεν είχαμε το 20, δεν είχαμε το 22, δεν είχαμε το 23 που ξεκίνησε. Αποκλειστικά και μόνο στο 21, και παρότι φαίνεται αφού είναι απολογισμός του 21, για ποιο λόγο το λέμε, και όμως τα προηγούμενα χρόνια θυμόμαστε και με τον κύριο Αγγελίδη ότι γινόταν ένας απολογισμός τριετίας και τετραετίας. Και το όχι... ότι είναι κάτι το οποίο έχουμε καυτηριάσει τα προηγούμενα χρόνια, Βαΐα. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Έχω την ακριβώς εντύπωση ότι επιτέλους άρχισα να καταλαβαίνουν τι σημαίνει απολογισμός πεπραγμένων μίας χρονιάς. Ακριβώς γι' αυτό και το λέω και εγώ, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι μείναμε σε μία χρονιά, σε αυτή την οποία διανύσαμε, το 2000 δηλαδή 21, και το τι έγινε τότε. Αναφέρθηκε λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος στα έργα που γίνανε, στην υγειονομική κρίση η οποία πέρασε, γιατί το 21 είχε και ένα κομμάτι από αυτό, και είπε ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα. Έργα της καθημερινότητας, είχαμε πάρα πολλά έργα που αφορούν, πάρα πολλά κομμάτια που αφορούν στον πολιτισμό. Αναφέρθηκε γενικότερα σε όλους τους τομείς της, από τα οικονομικά, τα πάντα, στις πλατείες, σε όλα τα έργα, σε όλες τις εκφάνσεις που έχει ο Δήμος των Σερών. Αυτό που είπε ο κύριος Χρυσάφης είναι ότι στόχος του είναι να υπάρχει, να είναι ένας Δήμος όπου θα έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης, ένας Δήμος, και αυτό ξεκίνησα να κάνουν το 2021, ένας Δήμος ο οποίος θα μπορεί να προσφέρει τα πάντα στους δημότες του. Καλύτεροι, είπε, θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Στόχοι, τα εμπόδια και οι δυσκολίες δεν μας σταματούν. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη υποστελέχωση και το 2021. Παρ' όλα τα αυτά, ήταν μια δημιουργική χρονιά όσον αφορά στα έργα που αλλάζουν την φυσιογνωμία της πόλης. Είχαμε εξασφάλιση πόρων για την χρηματοδότησή τους. Πήραμε πάρα πολλά χρήματα από τα προγράμματα προκειμένου να καταφέρουμε να μεταμορφώσουμε το Δήμο των Σερών σε ένα Δήμο σύγχρονο. Οι χρηματοδοτήσεις ήταν το βασικό συστατικό, το βασικό εργαλείο για να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα έργα. Δώσαμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην καθημερινότητα. Θέλουμε να έχουμε ένα καθαρό, όμορφο, ελκυστικό και λειτουργικό Δήμο, ένα φιλόξενο Δήμο για όλο τον κόσμο. Αναφέρθηκε πάρα πολύ στο κομμάτι του τουρισμού, αναφέρθηκε στο κομμάτι των κοινωνικών δομών, στο κομμάτι της ΔΕΙΑΣ, η οποία, όπως είπε, είναι και το κάμπο
καμάρι του Δήμου των Σερών και αναφέρθηκε στα έργα, στα προγράμματα στα οποία έχει πάρει η ΔΕΙΑΣ. Γενικώς ήταν ένας πλήρης απολογισμός για το Δήμο των Σερών με πάρα πολλά τα οποία ανέφερε ο κ. Χρυσάφης και για την γέφυρα και για την κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας και για την κοιλάδα των Αγίων Αργύρων. Όσα δηλαδή έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, αναπλάσεις, χρηματοδοτήσεις. Κάναμε το 2021, υποβάλαμε μελέτες για 71 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 37 εκατομμύρια τα πήραμε για να προχωρήσουμε σε έργα. Αναφέρθηκε στις παιδικές χαρές, όπως σας είπα, στην κοιλάδα, είπε ότι αλλάζουμε την εικόνα σε πάρκα και πλατείες. Αναφέρθηκε στην πλατεία Ελευθερίας, όπου άλλαξε η εικόνα της λόγω του ότι έφυγαν τα τραπεζοκαθίσματα. Αναφέρθηκε στο μουσείο Ξενάκι, το οποίο εγγενιάστηκε και έχει γίνει το πόσιμο, όπως είπε ο ίδιος, στις αλλαγές που έχουν γίνει σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια, στον αδοφωτισμό που αντικαθίσταται σιγά σιγά με LED, ESE διαδικασία και ο διαγωνισμός, σε μικροπαρεμβάσεις που έγινε στο δημοτικό στάδιο, ποδηλατικό δίκτυο, στις σχολικές υποδομές έκανε εκτενή αναφορά ο κύριος Δήμαρχος για το τι έργα γίνανε και εκεί. Στο αυτοκινητοδρόμιο, όπως σας είπα, καλοπισμό, υποδομές, έργα αναβάθμισης, αγροτική οδοποιία, αστικές παρεμβάσεις, καθώς είναι αυτή το 2021, ξεκίνησε το 2022, συνεχίζεται όπως και το 2023 η ασφαλτόστρωση σε πάρα πολλά τμήματα της πόλης. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων, είπε ο κύριος Χρυσάφης, θα τρέξει τώρα το 2023. Αναφέρθηκε στην ποιότητα ζωής, στη διαχείριση αδεσπότων, στην έξυπνη πόλη, καθώς το 2021 υποβλήθηκε από το Δήμο των Σερών πρόταση για τον ψηφιακό μηχανισμό των ΟΤΑ. Είχαμε πάρα πολλά. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην έξυπνη πόλη. Μου έκανε κάτι εντύπωση και το σημείωσα έτσι ιδιαίτερο, όταν το έχω υπογραμμίσει, ότι θα δούμε. Υποβλήθηκε το 2021, θα το δούμε να γίνεται, φαντάζομαι, μέσα στο 2023. Η έξυπνη πόλη θα περιλαμβάνει και 149 έξυπνες θέσεις πάρκινγκ, Μαρία. Και θα σημαίνει δούμε τι είναι και αυτό. Εξήγησε ο κύριος Χρυσάφης. Ορίστε. Εξήγησε τι σημαίνουν οι έξυπνες θέσεις. Όχι, τώρα ήταν επιγραμματικά, απλά και μόνο. Ορίστε. Ούτε που θα είναι αυτές οι έξυπνες θέσεις. Δηλαδή, όχι, αλλά τώρα επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, αυτό που το μάθω. Ναι. Είναι ενδιαφέρον αυτό, αν θα είναι από τις υπάρχουσες που θα γίνουν έξυπνες με κάποιον τρόπο ή θα είναι κάποιες 149 έξτρα έξυπνες θέσεις πάρκινγκ. Έξτρα δεν νομίζω, αλλά ίσως φαντάζομαι ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο με τη Θεσσαλονίκη, που μπορείς να δεις που είναι καινή η θέση για να πας και να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα είναι. Ναι. Για να έχει σχέση με το Wi-Fi, με την έξυπνη πόλη, αυτό εικάζω ότι έτσι το φέρνω στο μυαλό μου. Θα μάθουμε όμως. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Φαντάζομαι αυτό. Ότι θα μας ενημερώσουν αναλυτικά για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, στο τέλος ο κύριος Χρυσάφης θα σας πω ότι έκλεισε την δική του ομιλία λέγοντας πως τα καλύτερα, Μαρία, είναι μπροστά μας. Θα τα δούμε τα επόμενα χρόνια. Έχουμε έναν Δήμο που αλλάζει. Ο Δήμος μας το 2023 θα είναι ένα απέραντο εργοστάσιο. Με όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουμε εντάξει και υλοποιούμε, συνεχίζουμε με μεγαλύτερο πάθος. Πότε είπα ότι θα είναι εργοτάξιο, με συγχωρείς. Πότε θα είναι. Το 23 θα είναι εργοτάξιο. Ναι. Ναι. Νόμιζα το πιο άλλη χρονιά γι' αυτό. Συγγνώμη, ναι. Όχι, το 2023 ο Δήμος μας θα είναι ένα απέραντο εργοτάξιο με όλα τα έργα τα οποία έχουμε εντάξει και υλοποιούμε. Συνεχίζουμε με μεγαλύτερο πάθος, με μεγαλύτερη αφοσίωση και στοχοπροσύλωση τον αγώνα μας για να αλλάξουμε το Δήμο μας, να αλλάξουμε την εικόνα του Δήμου μας. Το 2023 θα είναι η χρονιά της υλοποίησης των έργων για αυτά τα έργα που τα προηγούμενα χρόνια εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και τα οποία έργα θα αφήσουν αποτύπωμα για την πορεία του αύριο, όπως αυτή αξίζει σε όλους τους Σεραίους. Σε αυτή την πορεία είμαστε σύμμαχοι, τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα ο κύριος Φωτιάδης είναι στο βήμα. Ακριβώς, είναι ο κύριος Φωτιάδης. Θα ακολουθήσουν, θα έχουν 10 στη διάθεσή τους και αν θέλουν μετά θα τοποθετηθούν και κάποιοι δημότες να θέσουν ερωτήματα. Έχει δημότες? Έχει 4-5, μπορεί και λίγο παραπάνω. Έχει όμως, ναι, έχει. 4-5 μπορεί και λίγο παραπάνω, μάλιστα. Βεβαίως πρέπει να ξαναπούμε, Δευτέρη είναι η Δημοτική Αρχή, γι' αυτό για κάθε Δημοτική Αρχή, ότι ο απολογισμός πεπραγμένων γίνεται για τους δημότες. Και όχι να τα ακούσουν πάλι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτό δεν το, ή δεν το ξέρουμε ως δημότες ή δεν δίνουμε σημασία ως δημότες. Δεν μας ενδιαφέρει, γιατί
κάθε φορά, εντάξει, δεν θα ακούσει από τον εκάστοτε δήμαρχο τι δεν έκανε ή τι τα πήγε στραβά, κάτι πήγε στραβά, αναφέρονται μονάχα σε αυτά που εξασφαλίστηκαν, που έγιναν και που πρόκειται να γίνουν. Ναι, πάντως αν θέλουν οι δημότες να πάρουν απαντήσεις από τον ίδιο τον δήμαρχο, είναι ευκαιρία. Θα σε μια τέτοια διαδικασία. Γι' αυτό το λέω. Είναι ευκαιρία. Θυμάμαι το κύριο Αγγελίδη που είχε κάνει καλοκαίρι έναν απολογισμό mm-hmm. που είχε γίνει στο δημοτικό, στη Θηδωρηλαίου mm-hmm. και είχε κόσμο. Το είχε κάνει και μεγάλη διαφήμιση και είχε κόσμο. Έτσι πρέπει νομίζω κανονικά, πρέπει να το σκεφτούν και με την Δημοτική Αρχή, καλοκαίρι, σε εξωτερικό χώρο καλύτερα ή σε κάποιον χώρο τέλος πάντων που είναι πιο προσβάσιμο ή μπορεί να το ακούσει κάποιος, όχι το διπεθέ. Στα Αστέρια δεν είστε. Δεν είναι στα ωραία Αστέρια η αίθουσα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Πρέπει ίσως να επικοινωνηθεί και περισσότερο και να υπάρξει παράκληση από τους δημάρχους, από όλους τους δημάρχους να συμμετέχουν οι δημότες για την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα. Και όχι βλέπουμε έναν αντιδήμαρχο στον δρόμο, λέμε τα παράπονά μας, δεν αρκεί αυτό. Κατευθείαν εκεί είναι η δικιά τους ώρα. Η ώρα των δημοτών είναι αυτή του απολογισμού. Μάλιστα. Ακριβώς. Εγώ να πω στο τέλος ότι ανάμεσα στους δημότες, γιατί ξέχασα να το πω, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, είναι και ο υποψήφιος δήμαρχος, ο οποίος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, ο κύριος Τσιμερίκας, που βρίσκεται εδώ με δύο συνεργάτες του. Μάλιστα. Θεσμικά δηλαδή, ως υποψήφιος δήμαρχος, από ό,τι καταλαβαίνω. Φαντάζομαι, ναι. Όχι απλώς δημότης, ως υποψήφιος δήμαρχος. Όχι, φαντάζομαι ότι ήρθε. Ναι, τουλάχιστον αυτή την ώρα είναι όμως εκτός από υποψήφιος, είναι και δημότης. Βέβαια, εννοείται. Όπως και όλοι μας. Λοιπόν, Βαΐα, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Αν υπάρξει κάτι το οποίο αξίζει κατά τη διάρκεια του δελτίου, διακόπτουμε και πάλι για να σε ακούσουμε. Κάτι που πρέπει να ακουστεί δηλαδή αμέσως. Εμείς συνεχίζουμε με τα θέματά μας. Ο Μητροπολίτης Ερών και Νιγρήτης Θεολόγος ήταν αυτός που ευλόγησε την Βασιλόπιτα στο Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο το απόγευμα της Δευτέρας. Ευχόμενο σε όλους να έχουν δύναμη και να συνεχίσουν να υπηρετούν το θεάριστο έργο. Ο Ποιμενάρχης των Σερών, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο αποτελεί αποδεδειγμένα εδώ και 25 χρόνια μια εξαιρετική πνευματική κυψέλη που έχει όραμα. Εισπάρσαν την γη να εξήλθεν ορθόγκο σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρεπώς εδωμάτισας, την φύση των όλων ετράνωσας. Στα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Πραγματοποιήθηκε η κοπή της Αγιοβασιλιόπιτας στο Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Ερών και Νιγρήτης από τον Μητροπολίτη Ερών και Νιγρήτης Θεολόγο. Ο Μητροπολίτης, αφού ευλόγησε και έκοψε τη Βασιλόπιτα, ευχήθηκε σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και τους παρευρισκόμενους καλή και δημιουργική χρονιά. Ο Ποιμενάρχης των Σερών, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο αποτελεί αποδεδειγμένα εδώ και 25 χρόνια μια εξαιρετική πνευματική κυψέλη. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο το κομμάτι του Κυρίου μας, το οποίο να έχουμε την ευλογία. Εδώ έχει μέσα τίποτα πάτε, εκτός από αυγά, βουτήρα και τα λοιπά. Έχει ένα νόμισμα το οποίο αντιστοιχεί σε ένα βιβλίο περί καλής ναός των Αγίων Θεοδόρων. Φέτος συγκυρώνονται 25 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας επισήμου του Μαξιμίου Ιδρύματός μας. Ήταν Νοέμβριος του 1998, όταν με την παρουσία τότε του Αρχιεπισκόπου Αθήνων και Πάσης Ελλάδος, του Μακαριστού Χριστοδούλου και του Μητροπολίτου Μαξίμου, με τη συμμετοχή και πλειάδος σεβασμιωτάτων αδελφών, εγκαινιάστηκε το λαμπρό αυτό οικοδόμημα, η λαμπρά αυτή πνευματική εστία, η οποία έμελε έκτοτε να προσφέρει και στην πόλη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, δυνατότητες περαιτέρω ανέλυξης πνευματικής και πρόοδου. Το Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Ερών και Νιγρήτης αποτέλεσε καρπό της αγάπης, ποιμαντικής μέρημνας και προσωπικής φιλοτιμίας του αείμνηστου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρού Μαξίμου, του οποίου και φέρει το όνομα. Πράγματι αυτό ήταν το όραμα του μακαριστού Μητροπολίτου Μαξίμου, να είναι το Μαξίμιο Ίδρυμα ένας φάρος ακτινοβόλος πνεύματος πολιτισμού, όπως αυτά διαμορφώθησαν, πλουτίστηκαν μέσα από το ζωογόνο πνεύμα της Ελληνοορθοδόξου παραδόσεώς μας. Και εμείς, συνεχίζοντας σε αυτά τα βήματα, σε αυτά τα οράματα, συνεχίζουμε το έργο της δημιουργίας.
όχι μιας απλής διαχείρισης των πραγμάτων, όπερ εστί και ανωφελές. Στη ζωή μας πάντοτε όσοι έχουμε μια θέση ευθύνης απέναντι στον Θεό και στον λόγο του Θεού και στον λόγο ευρύτερα, πρέπει να πορευόμεθα ως, όχι ως απλοί διαχειριστές πραγμάτων και καταστάσεων, αλλά ως δημιουργοί, προσφέροντας στον λαό μας ένα όραμα το οποίο θα τον βοηθήσει να ανεληφθεί πνευματικώς και κυρίως να αισθανθεί την ασφάλεια την οποία προσφέρει ο πολιτισμός και το πνεύμα εις τον άνθρωπο. Με εγνωμοσύνη ενθυμούμεθα τον μακαριστό Μητροπολίτη Μάξιμον, ο οποίος έδωσε σε αυτή την Εκκλησία την τοπική και στην πόλη μας αυτές τις δυνατότητες. Με εγνωμοσύνη ενθυμούμεθα τους κατά καιρούς συνεργάτες μας, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, οι οποίοι εργάστηκαν μαζί μας, συνεργάστηκαν για την πρόοδο του Μαξιμίου Ιδρύματος και πράγματι, στον πρώτο πυρήνα, τον οποίο ευρήκαμε, με τη βοήθεια του Θεού προσετέθησαν άλλοι δύο όροφοι, όροφος τον οποίο ευρισκόμεθα τώρα και ακόμη ένας επιπλέον της βιβλιοθήκης, έτσι ώστε το έργο αυτό και να συνεχιστεί και να εμπλουτιστεί. Γιατί πάντοτε πρώτον οφθαλμών μας βρίσκεται αυτό το οποίο είπε ο Κύριός μας, ότι ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Ο καθένας από εμάς συνεχίζει αυτό το οποίο ευρίσκει από τους προκατόπους του. Θέτει τον ειδικών του λίθων, μικρών, ταπεινών, ο Θεός γνωρίζει και έτσι πορευόμεθα μέσα στην ιστορία, πληροφορούντες ο καθένας από εμάς την διακονία του. Τέλος, ο Άγιος Ερών και Νιγρίτης αναφέρθηκε στη συνάντηση που προηγήθηκε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εξετάστηκε η πορεία του Πνευματικού Κέντρου, το οποίο κόστισε περίπου 60.000 ευρώ τη χρονιά που πέρασε. Το Μαξίμιο, λοιπόν, μετά από 2,5 χρόνια δυσκολίας, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά για όλη την πατρίδα μας και για ολόκληρο τον κόσμο, ιδού ότι και πάλι αποτελεί έναν πόλο έλξης για τον λαό μας. Πριν από λίγο είχαμε με τα έντιμα μέλη του Συμβουλίου μας μία συνάντηση όπου εξετάσαμε την πορεία του Μαξιμίου. 60 ολόκληρες χιλιάδες περίπου είναι τα χρήματα τα οποία χρειάστηκαν για να λειτουργήσει το Μαξίμιο το παρελθόν έτος. Είναι χρήματα τα οποία κατά κύριο λόγο εδόθησαν από την τοπική μας εκκλησία, από τη Μητρόπολη μας, για να συνεχίζει να λειτουργεί αυτός ο ακτινοβόλος, όπως σας είπα, φάρος. Με ελπίδες λοιπόν, οι οποίες προέρχονται από το έλεος και την αγάπη του Θεού, συνεχίζουμε την πορεία μας μέσα στον χρόνο. Με ανανεωμένες δυνάμεις, με την βεβαιότητα ότι το έλεος του Θεού θα σκεπάσει το έργο το οποίο επιτελείται εδώ, με την βεβαιότητα ότι καλοί μας συνεργάτες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μαξιμίου Ιδρύματος, με τον ίδιο ζήλο, με την ίδια αγάπη, το δημιουργικό πνεύμα, τη συλλογικότητα, την ενωπιό δύναμη θα συνεχίσουμε για να πάμε ακόμα πιο μπροστά ό,τι χρειάζεται να εμπλουτιστεί περαιτέρω το Μαξίμιο. Εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας διοργάνωσε ο Σύλλογος Παιδιών και Φίλων με Αυτισμό Ηλιαχτίδα. Σε μια όμορφη ατμόσφαιρα, τα μέλη του Συλλόγου αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος. Η Ηλιαχτίδα έχει στενούς δεσμούς με όλους τους συλλόγους της πόλης, καθώς έχει αποδείξει πως ο Σύλλογος είναι παρόν όπου χρειαστεί. Τα των ανθρώπων ήθην κατεχόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα, πατερός Ιεχριστός. Μέσα σε ένα ζεστό και οικογενειακό κλίμα, τα μέλη του Συλλόγου Παιδιών και Φίλων με Αυτισμό Ηλιαχτίδα έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα τους. Χθες ήταν μια δύσκολη ημέρα για το Σύλλογο, λόγω ενός ατυχούς συμβάντος, καθώς ένα μέλος τους και πιο συγκεκριμένα ένα 18χρονο παιδί είχε χαθεί στον Ελαιώνα, αλλά λόγω της μεγάλης επιχείρησης που στήθηκε από αστυνομία, πυροσβεστική και εθελοντές, το παιδί, ο 18χρονος Αντώνης, βρέθηκε και έτσι η εκδήλωση του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε κανονικά. Στην κοινωνία, στην πολιτεία ιδίως, να είναι κοντά σε συλλόγους που μπορούν και δραστηριοποιούνται και μπορούν να καταφέρουν πράγματα. Γιατί ανά πάσα στιγμή σε εμάς, τους γονείς, συμβαίνουν διάφορα. Σήμερα, παραδείγματο χάρη, είχαμε ένα τυχαίο συμβάν, ευτυχώς όμως όλα πήγαν κατευχήν. Είχαμε χάσει ένα παιδί του συλλόγου, ευτυχώς κινητοποιήθηκε η πολιτεία, η άμεση δράση, το ΕΚΑΒ, η πυροσβεστική.
πάρα πολλοί εθελοντές στην οδηγοδρόμη, γι' αυτό και από το Δήμα εκφράζω τις ευχαριστίες σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησαν, ώστε η περιπέτεια του μικρού Αντώνη να είχε ένα αίσιο τέλος. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία. Η κυρία Σουλτάνα Λαμπροπούλου, πέραν των ευχών σε όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, αυτό που τόνισε είναι πως πασχίζουν καθημερινά προκειμένου η πολιτεία να τους ακούσει και να δημιουργήσει δομές ώστε τα παιδιά τους, όταν οι γονείς φύγουν από τη ζωή, να μπορούν να φιλοξενηθούν σε ένα χώρο που θα τα περιβάλλει με αγάπη. Για το 2023 θα ευχηθούμε να πάνε όλα, θα λέγαμε, πιο θετικά. Ξεκινάμε δηλαδή με θετική ενέργεια και φυσικά μία παράκληση από την κοινωνία και από την πολιτεία ιδίως να ενσκύψει στα άτομα με αναπηρία, γιατί το μεγάλο πρόβλημα που αποσχολεί όλους τους γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρία, τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά μετά το θάνατό τους. Δεν υπάρχουν δομές, δυστυχώς, ούτε στην πόλη των Σερών, αλλά και ανά την Ελλάδα, και θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να τρέξει το πρόγραμμα από την πολιτεία και φυσικά όταν σύλλογοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα, είναι ό,τι καλύτερο. Υπάρχει κάποια συζήτηση, κάποιο πλαίσιο με την πολιτεία να πούμε ότι έχει γίνει το ξεκίνημα αυτή τη φάση? Κοιτάξτε, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας έχουν γίνει δηλαδή κάποια βήματα. Εδώ εμείς είχαμε ξεκινήσει πριν από την πανδημία, αλλά δυστυχώς η πανδημία μας πήγε πίσω. Είναι ένας από τους στόχους μας και ελπίζουμε λίγο συντόμως να μπορεί να προγραμματοποιηθεί. Η Ηλιαχτίδα έχει στενούς δεσμούς με όλους τους συλλόγους της πόλης, καθώς έχει αποδείξει πως ως σύλλογος είναι παρόν όπου χρειαστεί. Με την Ηλιαχτίδα συνεργαζόμαστε χρόνια, εμείς σαν δικηγορικός σύλλογος Σερών, και βοηθούμε όσο μπορούμε. Είναι ένας σύλλογος πρωτοπόρος στις Σέρες, από τους πιο δυναμικούς, τους πιο οργανωμένους, με πλούσιο έργο για τα παιδιά με τα οποία ασχολούνται. Μακάρι όλοι οι σύλλογοι να είχαν τη δυναμική και την οργάνωση της Ηλιαχτίδας. Καλύπτει τα κενά του ελληνικού κράτους, τα οποία στους τομείς αυτούς είναι πάρα πολλά, δυστυχώς. Αν δεν υπήρχε Ηλιαχτίδα, πολλές οικογένειες θα είχαν πρόβλημα και στην περιοχή μας. Και πρέπει φυσικά να στηρίζεται όσο μπορεί περισσότερο, τόσο από τους κρατικούς φορείς, όσο και τους ιδιώτες. Ό,τι κάνει η Ηλιαχτίδα πρέπει να το στηρίζουμε. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Αυτισμό, κυρία Σουλτάνα Λαμπροπούλου, ευχαρίστησε όλους όσοι έδωσαν το παρόν στην πολύ όμορφη εκδήλωση που διοργάνωσαν και φέτος, προκειμένου να κόψουν την βασιλόπιτά τους και να κάνουν έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε. Εκτός από τα μέλη του Συλλόγου, η κυρία Λαμπροπούλου ευχαρίστησε και τους αιρετούς, αλλά και τους βουλευτές, οι οποίοι έδωσαν το παρόν στην εκδήλωσή τους και είναι πάντα στο πλευρό του Συλλόγου. Θα δείξουμε στην ουσία μέσω βίντεο δράσεις που κάνουμε, γιατί ο Σύλλογος λειτουργεί σε δύο κατευθύνσεις. Κάνει ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια, επαφές με άλλους φορείς και αφετέρου όμως φροντίζει για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ώστε τα παιδιά μέσω των δράσεων να απολαμβάνουν την κοινωνική ένταξη και φυσικά και να γνωρίζονται από την κοινωνία. Πολύ μέσα στην κοινωνία. Δεν νιώθουμε δηλαδή ότι η Ηλιαχτίδα είναι παιδιά με αυτισμό που είναι λίγο στο περιθώριο, που υπάρχει φόβος από πλευρά γονέων? Κοιτάξτε, αυτή είναι και η προσπάθεια του Συλλόγου, το οποίο απαρτίζεται φυσικά από γονείς αλλά και φίλους, αλλά και η λειτουργία του ΚΔΑΠ με αυτό το σκοπό έχει. Αφενός με να ενημερώσει την κοινωνία για την αναπηρία αυτή, αλλά αφετέρου να μπορεί μέσω των δράσεων να εντάσσει τα παιδιά, ώστε να μπορούν στη συνέχεια με τις οικογένειές τους να συμμετέχουν σε όλες, θα λέγαμε, τις εκφάνσεις μιας οικογένειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα και στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την ΑΕΚ, το ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος από το Φωνή.gr, αθλητικός συντάκτης Κώστας Δελής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία. Ο Πανσεραϊκός έχασε με 1-3 από την ΑΕΚ στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Έκανε μια καλή εμφάνιση τηρουμένων των αναλογιών, να σκεφτεί κανείς την ομάδα της Super League 2 και η ΑΕΚ, βέβαια, η οποία ήρθε για να κερδίσει τις αίρες, να κάνει τις ευκαιρίες παρά τις αλλαγές που έκανε ο Ματίας Αλμέιδα. Στο 22ο λεπτό ο Πέτρος Μάνταλος, με την προσπάθεια του Τσούμπερ, έκανε το 0-1 για την ΑΕΚ, άνοιξε το σκορ.
η ΑΕΚ που είχε αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος και με τον Φερνάντες και με τον Μίτογλου και με τον Τσούμπερ. Ο Πασαρκός είχε μια ευκαιρία με τον Άντρια Κολομπίνο, αυτό του πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Στην επανάληψη μπήκαν φουριώδεις οι δύο ομάδες. Στο 41ο λεπτό ο Πασαρκός έφτασε στην ισοφάριση με τη σέντρα του Σοφιανού. Ο Ανδρέας Κατσαντώνης από κοντά, ο Κύπριος, ο επιθετικός, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα για να κάνει το 1-1. Η χαρά ως Πασαρκού δεν κράτησε πολύ, γιατί στο 52 και πάλι ο Πέτρος Μάνταλος ανέβασε το δίκτυο σκορ στο 1-2, έδωσε προβάδισμα στην Ένωση, πέτυχε 2 γκολ προσωπικά ο Μάνταλος, είχε σκοράρει και στην Αγία Σοφιά το πρώτο γκολ στον πρώτο αγώνα, ενώ το 1-3 έγινε από τον Θεοδόση Μαχαίρα, ένα σούτ στο 80 έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Ο Πασαρακός είχε μια καλή ευκαιρία στο τέλος για να μειώσει. Είχε όμως πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, περισσότεροι από 9.000 φίλαθλοι και φίλαθλοι της ΑΕΚ που φιλοξενήθηκαν στο Βόρειο Πέταλο και δημιούργησαν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Μάλιστα, όσοι είχαν έρθει από το πρωί, βρέθηκαν και στο κέντρο της πόλης και μέχρι να φτάσουν στο γήπεδο κλείσαν όλα ομαλά. Δεν συνέβη το παραμικρό. Ο Πασαρακός αποκλείστηκε. Είναι μια επιτυχία το ότι ήταν στα πρωί τελικά. Όπως επίσης επιτυχία είναι και για το παραλίμνιο αύριο που παίζει με τη Λαμία να είναι στους 8 του κυπέλου Ελλάδος στον επαναληπτικό. Αύριο θα υπερασπιστεί την ήττα με 1-2. Το παραλίμνιο θα κάνει δικά του προσπάθεια. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε να δούμε αμέσως τώρα το κλίμα που επικρατούσε σήμερα στο γήπεδο του Πανσεραϊκού. Δύσκολα πιστεύω. Η ΑΕΚ είναι μια κατηγορία πάνω. Πιστεύω λίγο δύσκολο, αλλά που τρέξει. Είναι μια διοργάνωση που έχει πολλές εκπλήξεις. Ωστόσο, μέχρι εδώ που έφτασε ο Πανσεραϊκός είναι. Είναι μεγάλο το θέμα, φυσικά εννοείται. Μακάρι να προκριθεί, ξέρεις, είμαστε, αλλά λίγο δύσκολο. Από που τρέξει, ξέρεις. Α κερδίσει ο καλύτερος. Νιώθουμε έτσι που η σεραϊκή ομάδα είναι. Περήφανη πάνω απ' όλα. Εμείς είμαστε και Πανσεραϊκός και ΑΕΚΣΔΙΔΕΣ. Λοιπόν, όποιος κερδίσει, ο καλύτερος θα κερδίσει. Σημαντικό και για τις δύο ομάδες που φτάσατε. Σίγουρα. Αισιόδοξα για την ΑΕΚ. Ναι, ναι. Και στο Πανσεραϊκό και στο Πανσεραϊκό. Για την ΑΕΚ βλέπω. Νίκη για την ΑΕΚ. Σεραίος είμαι, αλλά είμαι και ΑΕΚ. Και από τα δύο. Και οι δύο είναι αγαπημένους. Ναι, εννοείται. Πανσεραϊκός. Μέχρι εδώ που έφτασε η ομάδα είναι σημαντικό. Βέβαια. Μακάρι να βλέπουμε τέτοιες επιτυχίες από τέτοιες ομάδες. Να βλέπουμε να ανεβαίνουν και οι αθηναϊκές ομάδες πάνω, να τις βλέπουμε, να τις χαιρόμαστε. Όλα αυτά να προχωράνε, είναι ωραία. ΑΕΚ και μετά Πανσεραϊκός. Πώς τα βλέπετε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Θα δούμε. Ας νικήσει το ποδόσφαιρο. Ναι! Ναι! Ξαγαπάμε! Είμαστε εδώ για σένα! Για την Κυβρανία! Πανσεραϊκός. Στηρίζουμε την πόλη μας, την ομάδα μας. Σημαντικό που έφτασε εδώ. Εννοείται βεβαίως. Μεγάλη επιτυχία. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Θα το πάρουμε, να κερδίσουμε. Έτσι πιστεύω. Ναι. Πανσεραϊκός εννοείται, σέρις βρισκόμαστε. Αλλά είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο υπερτερεί η ΑΕΚ. Οπότε αναμενόμενο να νικήσει η ΑΕΚ. Μπορεί να γίνει ανατροπή, πώς το βλέπετε. Μακάρι, αλλά δύσκολα. Είναι σημαντικό που έφτασε η σεραϊκή ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Έτσι. Εννοείται. Είναι ένα πολύ δύσκολο επίπεδο. Ειδικά το κύπελλο Ελλάδος που συμμετέχουν ομάδες από όλες τις κατηγορίες των πρωταθλημάτων. Αλλά ελπίζουμε τον Πανσεραϊκό να το δούμε πάλι εκεί που αξίζει να είναι, στη Super League. Πανσεραϊκός, μακάρι να γίνει κάτι καλό, να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, ο καλύτερος θα κερδίσει. Πάντως και οι φίλαθλοι εδώ γέμισαν το γήπεδο και δίνουν παλμό, έτσι. Σίγουρα, πάντα οι σέρες σε τέτοια παιχνίδια είμαστε εδώ. Πόσο σημαντικό είναι η ομάδα η σεραϊκή που έφτασε σε αυτό το επίπεδο. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό για το σεραϊκό ποδόσφαιρο. Εγώ υποστηρίζω ΑΕΚ. Ήρθαμε εδώ πέρα από τη Δράμα. Για να δούμε την ομάδα μας και πιστεύω πως θα είναι ένα πολύ ωραίο μάτς. Αυτό. Είναι σημαντικό και οι δύο αυτές ομάδες που φτάσανε σε αυτό. Φυσικά. Επειδή είμαστε και από την Βόρεια Ελλάδα, υποστηρίζουμε φυσικά και τον Πανσεραϊκό. Και είναι πολύ σημαντικό που φτάσανε αυτές οι δύο ομάδες σε αυτή τη φάση. Κι εγώ είμαι, κι εγώ από τη Δράμα έρχομαι. Ήρθα να δω την ομάδα μου πρώτη φορά. Ελπίζω να νικήσουμε. Καλησπέρα και εσάς. Από Δράμα είναι τα αγόρια μου. Ήρθαμε να δούμε την ομάδα μας. Έχουμε δυστυχώς τη Δράμα και στη Βόρεια Ελλάδα δύσκολα βλέπουμε παιχνίδια με μεγάλες ομάδες.
Ελπίζω να ανέβει το ποδόσφαιρο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες. Ελπίζω να όλα καλά, να νικήσει ο καλύτερος. Να έχουμε τέτοια παιχνίδια. Τέτοια παιχνίδια είναι γιορτή του Σεραϊκού Ποδοσφαίρου. Και εδώ στον Πανσεραϊκό και φυσικά στον Απόλλωνα Παραλιμνίου. Σήμερα εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και πραγματικά να κερδίσει ο καλύτερος. Ταξίζει ο Πανσεραϊκός. Γιορτή σήμερα. Γιορτή για το ποδόσφαιρο, γιορτή για τον Πανσεραϊκό μας. Και τέτοιες στιγμές ευχόμαστε να ζούμε πολλές από τον Σεπτέμβριο, τον επόμενο και μετά, με τον Πανσεραϊκό μας στη Super League. Αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου σήμερα με μια πολύ μεγάλη ομάδα, την ΑΕΚ, εδώ σε αυτό το γήπεδο, τον Λάκκο των Λεόντων, ευχόμαστε να τη ζούμε πολλές φορές την επόμενη χρονιά. Νομίζω το βλέπετε και εσείς σήμερα, είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Ευχόμαστε τον Πανσεραϊκό μας να βγει στην Α' Εθνική, να ζήσουμε τις παλιές στιγμές που ζήσαμε. Διότι όπως καταλαβαίνετε, ο αθλητικός τουρισμός είναι αυτός ο οποίος τονώνει και ενθαρρύνει και προβάλλει την πόλη μας. Είναι σημαντικό που έφτασε η ομάδα των Σερών σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Βέβαια, δεν νομίζω να είναι μικρή υπόθεση ότι ο Πανσεραϊκός είναι αυτή τη στιγμή στη φάση αυτή. Βέβαια, έχει να παίξει με μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, η οποία όπως βλέπετε διεκδικεί το πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω η πορεία μας είναι πάρα πολύ καλή, γι' αυτό και το γήπεδο σήμερα έχει αυτόν τον κόσμο. Εύχομαι η σημερινή μέρα να είναι μέρα χαράς και για την ομάδα της ΑΕΚ, αλλά και για την δική μας ομάδα, τον Πανσεραϊκό. Έναν καλό αγώνα εύχομαι. Στην πρόγνωση για τον αυριανό καιρό τώρα, ο οποίος θα έχει έντονα φαινόμενα. Για την περιοχή των Σερών προβλέπονται βροχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και έχει ονοπτώσει με και χαμηλά, σε χαμηλά υψόμετρα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 4 έως 7 βαθμούς. Στη Δράμα η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 4 έως 6, στην Καβάλα από 5 έως 8, στην Ξάνθη από 6 έως 10, στην Κομωτινή από 4 έως 10, στην Αλεξανδρούπολη από 4 έως 8 και στην Οριστιάδα από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο τηλεόρασης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Καλό σας βράδυ.